Είδες και από είδες ότι δεν έχει μανιτάρια και το έριξες. Δεν έχει. Στα κεράσια. Κερασάκια. Είναι λίγο παραγινωμένος και ταλαιπωρημένος βασικά. Ίσως τον πατήσαμε και... γιατί φαίνεται ζωρίσκε για να βγει. Αλλά θέλει μελέτη για να δούμε τι είναι. Α, έχεις και εσύ κερασάκια, βάλε και εδώ μέσα μερικά. Κάτι σε σουηλαίου σκελέτη ίσως, θέλει κόψιμο, αλλά πολύ ταλαιπωρημένο. Τώρα έρθω να δω τη χελώνα, έρχομαι. Τι να βάλω κάπου εκεί, μαμά του μπαμπά. Χελωνάκι, πού βρέθηκε αυτό. Μια σταλίτσα. Χελωνάκι μικρούτσικο. Δεν κάνει πως το πιάνεις. Όχι. Κλεισές το χέρι για να δούμε το μέγεθος να καταλάβουμε. Μια σταλίτσα είναι. Και εκεί είναι η μαμά του εκεί. Ο μπαμπάς του. Η μαμά και η οικογένεια. Δεν ξέρω αν είναι ο μπαμπάς του. Δεν μπορώ να δω καλά. Μάλιστα. Ένα δυο καθαρίσκους βρήκαμε. Και δεν πρέπει να έχει κι άλλο. Παρήγορο. Και εδώ έχει κι άλλον ένα. Ναι, άντε, βγάλτε τον. Έλα εδώ, φρόσου. Αποψηρωμένος. Όχι, καλός είναι νομίζω. Πώς το κάνει, δείξε λίγο γιατί. Καθάρισε γύρω γύρω λίγο. Μοριακά. Πώς το μέσα. Και δεν το κόβουμε έτσι. Να δείξω. Άρα το ψαρίζω στο πέσμα. Το χώνουν από κάτω το... να βγει. Οχ. Ξέρω το. Φιλό. Και τι είναι. Οχ. Και τι είναι δημιουσάλια. Και τι ίδια. Το μασούσε. Άτος. Το τρώγε. Δες τον. Τον ξεκύλιασα. Άς τον. Μην τον. Το φαγητό. Η κυρία Ορεινού. Βρήκε ένα μανιτάρι. Για να πάμε να δούμε. Α, και εγώ περνώντας βρίσκω ένα καθαρίσκο εδώ, θα τον δούμε σε λίγο. Για να δούμε πρώτα τι έχεις εκεί. Γιατί νομίζω αυτό δεν είναι αυτό με πέτρα, αυτό τι είναι. Όχι, αυτό είναι ρίζα για... φυτό, παλιά πρώτη φορά όταν τα είχαμε βρει κάναμε για κυκλάμινο νομίζω, κάναμε χαβαλέ με το στράτο ότι βρίσκαμε τρούφα και καλά. Α, ναι. Έλα εδώ έχει καθαρίσκο. Έτσι λοιπόν. Που τον βρήκα κάπου εδώ. Να, έλα. Και είναι παραγινωμένος λίγο. Αγυρωμένος, φαγωμένος. Για, βγάλε το λίγο. Χωρίς το φυγιά. Ναι, είσαι απαλά πιάστο από όχι πολύ χαμηλά, έτσι κάτω από το... από α, το πυλί. Α, ορίστε. Α, υπηρετικό. Ήπως εμφανίστηκε. Να, από εδώ έτσι το πιάνει λίγο, το παίζει μας και βγαίνει. Εντάξει, παλεύεται. Και μικρούτσικο. Άλλο κανένα, κάτσε να ανακατέψουμε. Τι βρήκε η κυρία Ορεινού. Τι είναι αυτό, ρε, φρόσα. Πώς να σε λέω, Ορεινή, η Ορεινή φροσούλα. Θα το βγάλεις, δεν μου κάνω για βολίτη, βολίτο κάτι. Λίτσινο μπορεί να είναι. Κάτι τέτοιο. Θα βγάλεις φωτό. Αχ, με τσίμπησε γάμι. Εδώ που, α, τέτοιο ξέρω κόμματα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Ξέρω κόμματος. Άτος. Και άλλο ξέρω κόμμα το βρήκες. Βγάλ τον. Άμα είναι ίδιο. Ξεροκόμματο. Ναι, έχει σπόρους που έχει. Χαρακτηριστικό ξεροκόμματο. Και άλλο και ξεροκομματάκι. Είναι το παιδάκι. Άρε φροσάκι είσαι. Άρα... πάντως οι αμφίες είναι extreme για δάσους, έτσι. Ήθελα έτσι να είναι απογευματινή, πιο χαλαρή. Στα χαλαρά έρχεσαι. Όχι.
Στο δάσος έχει λίγη βροχή έχει δεχτεί, το καταλαβαίνεις. Προσπαθούμε να βρούμε μερικά σημεία πιο υγρά και οπότε και η συγκομιδή είναι μικρή και όχι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ρούσουλες και τα λοιπά. Συνεχίζουμε. Αυτή είναι η ωραία που δεν σπάνε τα ελάσματα. Και ανόξανθα. Και ανόξανθα, ναι. Αυτή είναι. Βρήκες κάτι? Και εγώ βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το βγάζω, άντε να δω πρώτα εκεί τι έχεις. Τη βλέπεις από πάνω, ναι, αλλά από κάτω έχει την άλλη. Το βγάλεις λίγο. Ναι. Η οποία η κάτω πρέπει να είναι και η ανόξανθη. Η πάνω... Βγάζεις καμιά φώτο, θα κάνεις κάτι, ό,τι θες. Η κάτω φαίνεται και η ανόξανθη πάντως. Τσιμπάνε τα λιάθια, γαμώ. Για βγάλε. Δεν σας τι είναι εδώ. Και η άλλη. Είναι εδώ καμιά ετερόφκοπ, εκτόξευση και είναι ωραία φίλε. Για δες τα ελάσματα, τέτοια και ανόξανθη είναι, ναι. Εντάξει, φρίσκα τώρα είναι. Τι είναι ωραία, ενώ αυτή είναι ταλέπορη. Ωχ, μα το με τσιμπάνε. Αυτή θα ήταν καμιά ετερόφυλλα ή κάτι τέτοιο. Άστι. Αλλά δίπλα. Αυτό είναι ωραίο κομμάτι. Αχ, ρε, ναι. Καλή. Πού είσαι ρε εκεί κάτω? Έπιασε πάτο. Ένα πανέμορφο κουκλάκι. Μια ρουσουλίτσα. Ρουσουλίτσα βέσκα. Κατά πάσα πιθανότητα. Δείτε. Ομορφιά. Ωραία μυρωδιά. Κάτω τι φαίνεται. Α, καθαρίσκει. Κάποιος τους ταλαιπώρησε όμως. Φτωχή, πολύ φτωχή η βόλτα μας, μερικές ρούσουλες και κάποιους κανθαρίσκους. Λίγα πράγματα το δάσος. Κάτι γίνεται, θέμα είναι τι γίνεται στο δάσος.